Στο μυχό του κόλπου του αλμυρού της επαρχίας από Κορώνου βρίσκεται η ωραία παραθαλάσσια πόλη Γεωργιούπολη. Μια πόλη που αναδύθηκε κυριολεκτικά μέσα από τους Βάλτους. ...1500 στρέμματα έλη κάλυπταν ολόκληρη την περιοχή στην οποία βρίσκεται η σημερινή πόλη και οι άνθρωποι δεν πλησίαζαν εκεί από τον φόβο των πειρατικών επιδρομών. Ένας περιηγητής του 19ου αιώνα που πέρασε από αυτό το μέρος αναφέρει στις σημειώσεις του. «Όσο βλέπει το μάτι, δέντρα πολλά και θάμνη ψηλή και αϊθαλής, αλλά και βούρλα τεράστια και βατράχια χιλιάδες, οι ντελάλιδες της ελονοσίας». Και είναι αλήθεια ότι η φοβερή επιδημία της ελονοσίας είχε αποδεκατήσει τότε τους κατοίκους της περιοχής. Σε αυτό το αφιλόξενο μέρος ήρθε το 1880 ένας έμπορος από την Αθήνα, ο οποίος εκτίμησε την προνομιακή θέση της περιοχής και αποφάσισε να εκμεταλλευτεί τα άφθονα νερά του αλμυρού ποταμού για καλλιέργειες. Ο άνθρωπος αυτός ήταν ο Μιλτιάδης Παπαδογιαννάκης, που είχε γεννηθεί στο γειτονικό Καλαμίτσι. Πολύ σύντομα έκτισε ένα σπίτι στην τοποθεσία Καστελάκια και άρχισε να κάνει επαφές με τους κατοίκους των γύρω περιοχών προκειμένου να τον βοηθήσουν να αποξηράνει τα έλη και να εκμεταλλευτούν την περιοχή. Η προσπάθειά τους διήρκεσε 19 χρόνια, μέχρι το 1899, διότι όλες οι εργασίες γίνονταν χειρονακτικά και τελικά πέτυχαν το σκοπό τους. Τα έλη αποξηράθηκαν, νέοι κάτοικοι εγκαταστάθηκαν στην περιοχή, φυτεύτηκαν εκατοντάδες ευκάλυπτοι και άλλα δέντρα και μια μικρή πόλη εγγενιάστηκε με την ονομασία Αλμυρούπολη, από το όνομα του Αλμυρού ποταμού. Εκείνα τα χρόνια ο οικισμός αποκαλείται και απλά Αλμυρός, αλλά και Χάνια του Αλμυρού. Στην ανατολική πλευρά της Γεωργιούπολης συναντούμε τον ωραιότατο ενωριακό ναό της Αναλήψεως με τις υπέροχες στιχογραφίες και στην νότια πλευρά του το μικρό παρεκκλήσιο του Σταυρωμένου.
Εδώ βρίσκεται και η προτομή του ιδρυτή της πόλης, Μιλτιάδη Παπαδογεννάκη. Ο Μιλτιάδης Παπαδογιαννάκης ήταν δικαιωματικά ο πρώτος πρόεδρος της Αλμυρούπολης, ενώ παράλληλα προχώρησε στη σύσταση αγροτικού συνεταιρισμού και στην χορήγηση δωρεάν κινήνης στους κατοίκους για την αντιμετώπιση της ελονοσίας. Μετά την απελευθέρωση της Κρήτης από τον Οθωμανικό ζυγό και την έλευση του πρίγκιπα Γεωργίου ως ΥΠΑ του αρμοστή Κρήτης το 1898, ο Δήμος Μαθέ, προς τιμήν του, ονόμασε την πόλη Γεωργιούπολη και ορίστηκε ως συμπρωτεύουσα της επαρχίας Φακίων. Ο ιδρυτής της Γεωργιούπολης, Μιλτιάδης Παπαδογεννάκης, πέθανε το 1934 και στην διαθήκη του άφησε μια έκταση 3.000 τετραγωνικών μέτρων για να οικοδομηθεί η εκκλησία της Αναλήψεως του Σωτήρος. Τελευταία του επιθυμία ήταν να ταφεί στην βραχονισίδα που βρίσκεται σήμερα το εξοκλήσι του Αγίου Νικολάου, που είχε χτίσει κάποιος ναυτικός. Αλλά είναι άγνωστο αν αυτή η τελευταία του επιθυμία πραγματοποιήθηκε. Τα πρώτα χρόνια της Ενετοκρατίας, όταν ήταν δούκας της Κρήτης, ο Νικολό Ναβικατζόσο, ο οποίος το 1265 ήταν πρέσβης της Βενετίας στην Κωνσταντινούπολη, στη Γεωργιούπολη υπήρχε ένα βενετσιάνικο κάστρο, το Castrum de l'Almiro. Τότε αποβιβάστηκε στη Σούδα ο Αρχοντορωμαίος Στέγκος, που ήταν απεσταλμένος του Μιχαήλ Παλαιολόγου και παρέδωσε επιστολές στους κρητικούς αρχοντορωμαίους, χορτάτσιδες, σκορδίλιδες και μελισσινούς, με την εντολή να καταλάβουν το κάστρο του Αλμυρού όπως και έγινε. Το κάστρο του Αλμυρού είχε γίνει πολλές φορές θέατρο συγκρούσεων λόγω της στρατηγικής του θέσης εκείνες τις εποχές. Στην Επανάσταση του 1821, ο Χαΐνης Μανούσος Πρωτοπαπαδάκης από το ασκήφου Σφακίων, που είχε δικό του σώμα επαναστατών από 100 άνδρες φακιανούς και από κορονιώτες, πολιόρκησε τους Τούρκους στο κάστρο του Αλμυρού και το κατέλαβε. Στη συνέχεια τον γκρέμισε από τα θεμέλια και σήμερα δεν υπάρχει τίποτα που να το θυμίζει. Η περιοχή αυτή γύρω από τα χαλάσματα του Φρουρίου ονομάστηκε Καστελάκια ή Παλιοκάστελα.
Τον Χαΐνι Μανούσο Πρωτοπαπαδάκη τον αποκαλούσαν Μανουσάκη, επειδή ήταν πολύ μικροκαμωμένος, αλλά έλεγαν γι' αυτόν ότι ο Ανίρ ήτο μεν το δέον μικρός το σώμα, αλλά την καρδία και τα καταρθώματα μέγας και περιώνυμος. Το στενό του Αλμυρού, όπως αποκαλούσαν τις εκβολές του ποταμού, ήταν για πολλά χρόνια λιμέρι ληστών που αποτελούσαν την μάστιγα των περαστικών και λέγεται ότι εδώ γινόταν μαύρη αγορά της χρυσής τουρκικής λίρας. Ο ποταμός ήταν και τότε πλωτός όπως και σήμερα και πρόσφερε ασφαλές καταφύγιο σε μικρά εστιοφόρα μέχρι και 500 μέτρα από τη θάλασσα. Η γέφυρα του ποταμού κατασκευάστηκε το 1912 δίπλα στα απομεινάρια της παλιάς γέφυρας. Κάτω από τη γέφυρα, ανάμεσα στις νησίδες που σχηματίζουν οι εκβολές του ποταμού, βάρκες, ψαροκάικα και μικρά σκάφη συμπληρώνουν μια γραφική εικόνα. Στις 22 Οκτωβρίου του 1944 οι Γερμανοί είχαν συλλάβει τον αείμνηστο πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Μητσοτάκη μαζί με τους χανιώτες Μανούσο Μανουσάκη, Μανούσο Φουντουλάκη, Αναστάσιο Νινολάκη και τον Άγγλο δεκανέα Τζόρτζ Κοέν και τους είχαν καταδικάσει σε θάνατο για την αντιστασιακή τους δράση. Το στρατηγείο των συμμαχικών δυνάμεων στο Κάιρο συμφώνησε τότε με τους Γερμανούς την ανταλλαγή τους με 30 Γερμανούς εχμαλώτους και η ανταλλαγή αυτή έγινε στις 31 Μαρτίου
του 1945 στη Γεωργιούπολη. Η συμφωνία για την ανταλλαγή έγινε μεταξύ του στρατάρχη Αλεξάνδερ και του Φον Κάιτελ από γερμανικής πλευράς και όπως εκ των υστέρων προέκυψε, η ανταλλαγή αυτή, λόγω της σημασίας της, είχε εγκριθεί από τον ίδιο τον Χίτλερ. Προς τη βόρεια πλευρά του κόλπου της Γεωργιούπολης, στη θέση Βλιχάδια, βρίσκεται η εκκλησία της Αγίας Κυριακής, όπου προϋπήρχε πρωτοχριστιανική βασιλική. Το υφάλμηρο έλος που έχει δημιουργηθεί με τη συγκράτηση των υδάτων της πηγής του Αλμυρού με τεχνητό φράγμα είναι έργο που είχε εκτελεστεί στις αρχές της δεκαετίας του 50 για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Ο Αλμυρός ποταμός που πήρε την ονομασία του από τα υφάλμηρα νερά που αναβλύζουν από τις πηγές του, αποτελεί ένα σημαντικό βιότοπο με πλούσια βλάστηση και η περιοχή προσφέρεται για περίπατο και χαλάρωση κάτω από τον νήσιο των αιωνόβιων ευκαλύπτων που φύτεψαν οι πρώτοι κάτοικοι της Γεωργιούπολης. Η υπέροχη αμμώδης παραλία της Γεωργιούπολης, μήκους 6 χιλιόμετρων που εκτείνεται μέχρι τα όρια του γειτονικού νομού Ρεθύμνης, αποτέλεσε την αιτία της αλματώδους τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής
που αποτελεί πόλο έλξης χιλιάδων επισκεπτών, καθώς συνδυάζει την θάλασσα με το μοναδικό φυσικό τοπίο της ενδοχώρας και τα γραφικά χωριά της επαρχίας από Κορώνα. Η Γεωργιούπολη υπαγόταν διοικητικά το 1881 στο Δήμο Μαθέ. Από το 1900 μέχρι το 1915 αποτέλεσε έδρα του Δήμου Γεωργιούπολης και από το 1915 έως το 1999 ήταν αυτοτελής κοινότητα, οπότε και ανασυστάθηκε ο Δήμος Γεωργιούπολης, ο οποίος από το 2010 αποτελεί Δημοτική Ενότητα του Δήμου από Κορώνα. Στην απογραφή του 2021 είχε 2.915 κατοίκους. Δίπλα στις εκβολές του Αλμυρού ποταμού βρίσκεται και η παλιά εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας, που τιμάται ιδιαίτερα στην Κρήτη. Η Αγία Βαρβάρα μαρτύρησε στην πόλη Ηλίουπολη της Συρίας, το σημερινό Μπάλμπε, επί αυτοκράτορα της Ρώμης Μαξιμιλιανού. Τα λείψανά της μεταφέρθηκαν στην Κωνσταντινούπολη τον 6ο αιώνα και 600 χρόνια αργότερα μεταφέρθηκαν στο Κίεβο από την πριγκίπισσα Βαρβάρα, κόρη του Βυζαντινού αυτοκράτορα Αλέξιου Κομνηνού και σύζυγο του Ρώσου πρίγκιπα Μιχαήλ Σβιατοπόλκ εις Γιασλάβιτς. Τα λείψανά της φυλάσσονται τώρα στον καθεδρικό ναό του Αγίου Βλαδίμηρου στο Κίεβο, όπου τιμάται η μνήμη της κάθε τρίτη ημέρα της εβδομάδας. Όλη η περιοχή της Γεωργιούπολης κρύβει τόπους πανέμορφους μέσα στην ανέγγυκτη φύση, όπως ο σπηλαιώδης ναός της Αγίας Ελεούσας στον οικισμό Καλαμίτσι μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο. Thank you.
Ο κόλπος της Γεωργιούπολης ήταν το επίνιο της αρχαίας πόλης Λάπα, της σημερινής Αργυρούπολης, η οποία παρουσίασε μεγάλη ακμή κατά την Ρωμαϊκή περίοδο. Στην τοποθεσία Κάστελος, προς τα νότια της Γεωργιούπολης, οι ανασκαφές αποκάλυψαν μινωικό θολωτό τάφο που διατηρείται σε άριστη κατάσταση. Στην ίδια περιοχή βρίσκεται και η Βυζαντινή Εκκλησία της Αγίας Άννας, μέσα στην οποία δεσπόζει ο τάφος της οικογένειας των Καλλεργών με τον ανάγλυφο δικέφαλο αετό του θηρέου τους. Στην πλατεία της Γεωργιούπολης υπάρχουν αρκετά καταστήματα για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών, όπου μπορούν να απολαύσουν στο ήρεμο περιβάλλον της την παραδοσιακή κρητική κουζίνα και τα τοπικά γλυκίσματα ή να περιπλανηθούν στα καταστήματα με τα είδη λαϊκής τέχνης. Η Γεωργιούπολη, που το έτος 2024 συμπλήρωσε 131 χρόνια ζωής, είναι από τις νεότερες πόλεις της Κρήτης και η αλματώδης ανάπτυξή της δικαίωσε το όραμα του ιδρυτή της, Μιλτιάδη Παπαδογεννάκη, ο οποίος έκτισε εδώ το πρώτο σπίτι το 1893. Ανάμεσα σε όλες τις ομορφιές της Γεωργιούπολης, το πιο πολύτιμο αξιοθέατο είναι η μοναχοκόρη λίμνη της Κρήτης, η λίμνη Κουρνά, που γοητεύει τους επισκέπτες με την απαράμιλη ομορφιά της και τους μυστηριακούς θρύλους που ψιθυρίζουν τα νερά της, στους πρόποδες των Λευκών Ωραίων, κάτω από τις βουνοκορφές του Αρκαλέ, του Μαραθόλακου και του Τραγόλιθου. Η δημιουργία της λίμνης οφείλεται στη δράση καρστικών φαινομένων και κατατάσσεται στην κατηγορία των δολινών. Δημιουργήθηκε από την κατάρρευση της οροφής υπόγειου σπηλαίου λόγω της διάλυσης των ασβεστολιθικών πετρωμάτων κατά τους μεταπλιοκενικούς χρόνους.
Η λίμνη Κουρνά καταλαμβάνει μια έκταση 14 στρεμμάτων και η επιφάνειά της βρίσκεται 15 έως 20 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Η ποσότητα του νερού αυξομειώνεται ανάλογα με την εποχή, ώστε το μέγιστο βάθος να φτάνει τα 28 μέτρα και το ελάχιστο τα 23 μέτρα. Την λίμνη περιβάλλει ένα δαχτυλίδι από λιγαριές, αγριόσφακες, θυμάρια, χαρουπιές, μυρτιές και πουρνάρια, αλλά και ολόκληρη η περιοχή και οι πλαγιές των βουνών είναι κατάφυτες. Στα νερά της λίμνης ζουν αρκετά είδη ψαριών, χέλια, καβούρια, γαρίδες και νερόφυδα, τα οποία είναι εντελώς ακίνδυνα. Ανάλογα με την εποχή, υπάρχουν στη λίμνη αρκετοί πληθυσμοί από αγριόπαπιες, φόλεγες, εροδιούς και στις μεγάλες βαριχειμονιές της Ευρώπης φθάνουν εδώ πανέμορφοι κύκνοι για να ξεχειμονιάσουν. Η λίμνη Κουρνά αποτελεί ένα από τα σπάνια μνημεία της φύσης που χαρίζει απλόχερα την ομορφιά της στον επισκέπτη μέσα στο μαγευτικό και ήρεμο τοπίο που την περιβάλλει. Δεν γνωρίζουμε αν η λίμνη πήρε το όνομά της από το κοντινό χωριό Κουρνάς ή το χωριό από αυτήν. Το αρχαίο πάντως όνομα της λίμνης ήταν Κορισία και υπήρχε εδώ το ιερό της Κορισίας Αθηνάς, όπως αναφέρει ο Στέφανος Βυζάντιος. Κόριον, τόπος εν Κρήτη, από κόρης τεινός και λίμνη Κορισία και Αθηνάς ιερών Κορισίας. Αναφέρεται επίσης ότι στην αρχαιότητα υπήρχε εδώ ιερό αφιερωμένο Ισίπων και Κόριν, το Υποκόριον ή Υποκορώνιον. Άλλη άποψη υποστηρίζει ότι η ονομασία Κουρνάς είναι αραβική λέξη που σημαίνει λουτήρας και μια άλλη ότι η ονομασία της αρχαίας πόλης Υποκορώνιον και αργότερα ολόκληρης της επαρχίας από Κορώνου προήρθε επειδή εδώ έβοσκαν τα άλογα του βασιλιά, δηλαδή της Κορώνας, και όταν ρωτούσαν κάποιον από πού έρχεται απαντούσε Υποκορώνου και κατά παράφραση από Κορώνου. Το 1415, που ο Φλωρεντινός ιερωμένος Χριστόφορος Μποντελμόντι πραγματοποίησε τον περίπλου της Κρήτης, όταν έφτασε στη λίμνη Κουρνά, έγραψε στις σημειώσεις του. «Είδαμε μια μικρή αλλά βαθιά λίμνη, της οποίας το τεράστιο βάθος μπορεί κανείς να εκτιμήσει από τη μαυρίλα του σκοτεινού χρώματος. Γι' αυτό η λίμνη τρομάζει τους ανθρώπους που γρήγορα φεύγουν μακριά».
Τα χιόνια και οι βροχές των βουνών κατεβαίνουν σε αυτή την κοιλότητα όπου ζουν μεγάλα χέλια. Σε αυτή την πόλη ζούσε μια πανέμορφη κόρη που η ομορφιά της ήταν εξακουστή σε ολόκληρη την Κρήτη. Η πεντάμορφη κόρη ήταν το στολίδι και το ομορφότερο λουλούδι του τόπου της και οι συμπολίτες της ήταν περήφανοι για αυτήν και ο καθένας την αγαπούσε με έναν τρόπο μοναδικό. Μα και εκείνη πάντοτε κατάφερνε να τους κάνει να γελούν και να χαίρονται με τα χαριτωμένα της καμώματα και τα γλυκά της τραγούδια. Έτσι περνούσαν οι καιροί, χειμώνες και καλοκαίρια και όσο η κόρη μεγάλωνε, η ομορφιά της άνθιζε σαν ένα σπάνιο λουλούδι. Όσοι ξένοι τύχαινε να περάσουν από εδώ, το πρώτο πράγμα που ζητούσαν ήταν να δουν και να καμαρώσουν από κοντά την όμορφη Κρητικοπούλα και όλοι της πρόσφεραν δώρα, μετάξια και μυρωδικά. Εκείνα τα χρόνια ζούσε στην Κρήτη και ένα τρανό Ριγόπουλο, ξακουστό για την αντριοσύνη του στις μάχες και την καλοσυνάδα που έδειχνε στους ανθρώπους στα χρόνια της ειρήνης. Ο Ρήγας, που ήθελε για το γιο του μια άξια νύφη, έμαθε για την πανέμορφη κόρη του Κουρνά και έστειλε ένα μπιστικό του να μιλήσει στον πατέρα της και να καλέσει την κόρη στο αρχοντικό του να την γνωρίσει. Το νέο μαθεύτηκε σαν αστραπή στην πόλη και όλοι χάρηκαν για την καλή τύχη της όμορφης κόρης που θα γινόταν αρχοντοπούλα. Σαν ήρθε όμως η μέρα του αποχαιρετισμού, κανείς δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του εκείνη την ώρα που έφευγε. Και μόνο η σκέψη πως δεν θα είχαν πια μαζί τους το όμορφο βλαστάρι της πόλης τους, τους γέμιζε με θλίψη. Η όμορφη κόρη τους χαιρέτησε έναν έναν, λέγοντάς τους πως ετούτη η μέρα ήταν μέρα χαράς και πως σύντομα θα ερχόταν να τους ξαναδεί και άρχισε πρώτη το τραγούδι και όλοι δειλά-δειλά την ακολούθησαν και γίνηκε στην όμορφη πλατεία ένα τρικούβερτο γλέντι και το γέλιο ξανάνθησε στα χείλη όλων. Ύστερα η όμορφη κόρη μαζί με τον πατέρα της πήραν το δρόμο για τη μεγάλη πολιτεία. Περπατούσαν ώρα πολύ και σαν μεσημέριασε σταμάτησαν σε μια πηγή να δροσιστούν και να ξαποστάσουν στο νήσιο ενός μεγάλου πλάτανου. Έλυσε η κόρη τα κατάξανθα μαλλιά της και ένας χρυσός καταράχτης ξεχύθηκε στους ώμους της. Μα εκείνη την ώρα είδε τον πατέρα της να την κοιτάζει με απρεπή τρόπο που έκανε το αίμα της να παγώσει. Και καθώς ο γέρος την πλησίασε, φώναξε με όλη τη δύναμη της ψυχής της μέσα στην αλοφροσύνη και τον τρόμο που την είχαν κυριεύσει. «Βούλα και βουλολίμνα και εγώ στοιχιώ στη λίμνα». Αμέσως ένα φοβερό βουητό ακούστηκε. Ο τόπος ολόκληρος σύστηκε και βούλιαξε και από τα βάθη της γης ξεπετάχτηκαν νερά που πλημμύρισαν τον τόπο και μια λίμνη με σκοτεινά νερά δημιουργήθηκε. Η όμορφη κόρη από τότε στήχωσε στη λίμνη και οι αλαφροίσιωτοι την βλέπουν άλλοτε στο καταμεσήμερο του καλοκαιριού να κυνηγά ψάρια, χέλια και νεροφίδες και άλλοτε με την πανσέλινο στο βυθό της λίμνης να υφαίνει τα πρικιά της για το Ριγόπουλο και το χρυσάφι από τα κατάξαντα μαλλιά της
να ξεχυλίζει στην επιφάνεια της λίμνης.